Εδεσιμότατοι, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη μου η χαρά και η τιμή που ευρίσκομαι απόψε σε αυτόν τον τόπο που λέγεται Αρφαρά. Και αυτό οφείλεται στο φίλο μου και εκλεκτό αδελφό τον κύριο Μπούρα Αναστάσιο και την δραστήρια μας την κυρία Μπελογιάννη Αναστασία, όπου βρισκόμαστε σε αυτόν τον τόπο της Αμφίας που πρωταγωνίστηκαν οι μεγάλοι ήρωες της Επανάστασης του 1821, ο μεγάλος και θρυλικός στρατηγός Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο αναγνωσταράς, ο νικηταράς, ο τουρκοφάγος, ο Παπαφλέσσας και άλλοι. Η Ελλάδα μας, η ένδοξη, η μητέρα πατρίδα ημών των Ελληνοκυπρίων, όσο και αν την γονατίζουν και πάλι προς τη δόξα τραβά. Εμείς οι Έλληνες της Κύπρου μείναμε Έλληνες στην ψυχή, Έλληνες στην καρδιά, Έλληνες στη συνείδηση. Και όπως λέγει και ο Παναμάς, πολλούς αφέντες άλλαξες, αλλά δεν άλλαξες καρδιά. Και να ξέρετε ότι με το όραμα της Ελλάδας ζούμε εκεί στην Κύπρο, που μέσα μας αναδυόταν σαν δόξα, σαν φρύλος, σαν φως, σαν οραματισμός, που έδινε και δίνει σημασία, καύχημα, τιμή και αξιοσύνη στην ιστορική πορεία του πολύπαθου μεγαλομάρτυρα κυπριακού ελληνισμού. Το κυπριακό και το δημοτικό τραγούδι αποτελούν την εθνική και πολιτιστική μας κληρονομιά. Είναι η ψυχή μας, είναι η καρδιά μας, είναι η ταυτότητά μας. Και όπως λέγει και ο Ελληνοκύπριος ποιητής Δημήτριος Λιπέρτης, λαοί που τραγουδούν και χορεύουν στο ρυθμό της φυλής τους είναι προορισμένοι να ζήσουν και να μεγαλουργήσουν.